είχε πέρα από τη ΓΕΣΕΕ, την ΑΔΕΔΗ και όλους τους φορείς που είχαν αυτό, είχε και ο εμπορικός κόσμος, ένα πανεμπορικό συλλαλητήριο έγινε στην Αθήνα, συγχρόνως και δίπλα από τις υπόλοιπες τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα μικρά καταστήματα, στην πλειοψηφία τους κλείσανε, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, αλλά όλα τα πολυκαταστήματα και οι πολυεθνικές ήταν ανοιχτές. Γιατί συνέβη αυτό κατά την άποψή σας? Δεν υπάγονται σε νόμους και δεν υπάγονται σε τίποτα, ούτε σε εμπορικούς συλλόγους, ούτε σε επιμελητήρια, ούτε τίποτα. Είναι εταιρείες ξένες ανώνυμες και ενεργούν με δικούς τους νόμους. Επομένως δεν φύγονται από τα όποια μέτρα. Όχι, όχι, ίσα ίσα τα βοηθάνε τα μέτρα, γιατί και εκείνους τους λίγους καταναλωτές που έχουμε απομείνει και αν χρειαζόντουσαν κάτι τους στέλναμε στις πολυεθνικές. Εγώ είμαι και το διατύπωσα στον Εμπορικό Σύλλογο, άσχετα αν είπαμε να κάνουμε την απεργία. Εγώ είμαι κατά αυτού του τρόπου, είναι ένας ξεπερασμένος τρόπος αυτός, δεν οδηγεί πουθενά, δεν τους νοιάζει τίποτα, αφού λειτουργούν όλα τα υπόλοιπα, τι μένουν μόνο τα κλειστά τα μαγαζιά. Εγώ για μένα αυτές είναι για εκτόνωση. Ουσία, δεν υπήρχε ουσία καμία. Δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Κρίνεται μια ενέργεια από το αποτέλεσμά της. Ούτε το κατάλαβε κανείς, ούτε έδωσε κανείς σημασία από την κυβέρνηση, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτό. Αντίθετα, σας είπα και θα θέλω να σας πω η άποψή μου που την έχω διατυπώσει και στον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, τον κύριο Κροκίδη, όταν ήρθε στην έκθεση, είναι απλή και ξεκάθαρη. Ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν και να μην οδηγήσουν και τα υπόλοιπα μαγαζιά που έχουν μείνει στο κλείσιμο και στην εξαθλίωση και στην άνοδο της ανεργίας είναι να σταματήσουν οργανωμένα με επικεφαλή στην Ομοσπονδία την Ελληνικού Εμπορίου να τη στάση πληρωμών απέναντι στο κράτος. Με το που θα ακούσουν κάτι τέτοιο, αμέσως θα σκύψουν στη φορολογία στο οτιδήποτε είναι να πληρώσει, να αποδώσει. Ότι στις 30 Οκτωβρίου, στις 30 Νοεμβρίου, να μην πάει κανείς να πληρώσει και δεν θα έχει τη συνέπεια. Δεν νομίζω ότι αν το κάνει όλη η Ελλάδα οργανωμένα, ότι μπορεί να έχει κάποιες συνέπειες. Γιατί άμα πάνε και δεν πάει, θα έχει συνέπειες κάποιος. Μόνο έτσι μπορούν να καταλάβουν, να σκύψουν και να κοιτάξουν πώς να σταματήσουν αυτή την κατηφόρα και το κατρακύλισμα. Είναι σε, που είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο, ναι. Η οποία αυτή μπορεί να επηρεάσει και να επιβάλλει και να θέσει, είναι υπό την αιγίδα της όλη η Εμπορική Σύλλογη της Ελλάδος. Από εκεί ξεκινάει. Δεν είναι απλά και ξεκάθαρα. Το να το κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος της Κορίνθου, του Ξυλοκάστρου, του ή οτιδήποτε, αυτό δεν έχει νόημα. Είναι εκεί και να δώσει εντολή να το...